σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Χαρά και έχω το κανάλι Μαγειρική με Αγάπη. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι γλυκό. Είναι καταρχάς της εποχής, δηλαδή είναι ένα γλυκάκι κουταλιού. Θα φτιάξουμε γλυκό, να σας το δείξω κιόλας. Περγαμόντο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει δέσει πολύ ωραία, όπως βλέπετε εδώ, το σιροπάκι, τα περγαμοντάκια. Είναι γευστικό, αρωματικό, δεν πικρίζει. Μην το φοβηθείτε, αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, δεν πικρίζει καθόλου. Είναι πεντάδικο, πεντανόστιμο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το καμπανάκι, να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπετε με συνταγούλες βιντεάκια, είναι καλό να τις παρακολουθείτε την αρχή στο τέλος για να σας γίνεται η συνταγή όπως πρέπει, δηλαδή να έχετε επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να μην πω λίγο άλλο. Πώς θα κάνουμε τη διαδικασία με τα περγαμόντα. Λοιπόν, για να κάνουμε λοιπόν το γλυκό κουταλιού περγαμόντα, θέλουμε. Εδώ έχουμε 8 ολόκληρα περγαμόντα, τα οποία τα έχουμε πλύνει. Θέλουμε τον τρίφτη, γιατί θα τρίψουμε εδώ από αυτό εδώ το σκληρό το μέρος που έχει, ένα δισκάκι και μια λεκανίτσα. Πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, αφού πλύνουμε τα περγαμόντα μας, θα πάρουμε εδώ το περγαμόντο και θα αρχίσουμε και θα το τρίβουμε από αυτό εδώ το σκληρό το μέρος. Με αυτό είναι εδώ τη διαδικασία. Όλα έτσι τα κάνουμε, αλλά όμως θα προσέχετε να φεύγει μόνο το πορτοκαλί. Να μην παίρνετε, δηλαδή να μην φτάνει μέχρι το άσπρο, ίσα να φύγει η φλούδα. Το ξύσμα αυτό από τα περγαμόντα μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη σε σακουλάκια και να το έχετε για να βάλετε σε κάποια γλυκά σας αν θέλετε, δηλαδή αντί για ξύσμα ας πούμε πορτοκαλιού να έχετε ξύσμα περγαμόντο. Μην το ξυπούμε και αυτό. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι το μέσα από το περγαμόντο δεν τρώγεται γιατί είναι ξινό, άρα πετιέται, δηλαδή στην ουσία αυτό που χρησιμοποιούμε με τα περγαμόντα είναι μόνο η φλούδα τους. Λοιπόν, θα κάνουμε τα περγαμόντα μας όλα με αυτήν τη διαδικασία. Που είναι ξυσμένα τώρα τα περγαμόντα, παίρνουμε ένα περγαμόντο, το κόβουμε το επάνω μέρος, το κόβουμε και το κάτω μέρος και το χαράζουμε σε 4 μέρη. Δηλαδή θα βγάλουμε 4 φετούλες από το κάθε ένα περγαμόντο. Εκεί. Και αρχίζουμε προσεκτικά εδώ, βάζουμε εδώ το χεράκι μας, προσεκτικά, για να βγάλουμε τη φλιδίτσα. Να το. Έτοιμο. Και το βάζουμε μέσα σε μία λεκανίτσα. Έτσι θα κάνουμε όλα μας τα περγαμόντα. Αν εσείς φυσικά σας φανούνε μεγάλες οι φλίδες, αυτό εδώ ξέρετε είναι ξινό, πετιέται, δεν τρώγεται. Αν δηλαδή σας φαίνονται έτσι μεγάλες οι φλίδες, μπορείτε να το κόψετε σε πιο μικρότερα μέρη. Δεν είναι ανάγκη να το κόψετε στα 4 όπως το κάνω εγώ. Είναι ανάλογα πώς το θέλει ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα περγαμόντα. Όπως βλέπετε, επειδή τα περγαμόντα στο ξύσμα έχουν ένα βγάλει, ξέρετε, κρατήσει ξύσμα, να. Επομένως, θα τα ξεπλύνουμε καλά. Βλέπετε, γίνονται και λίγο κίτρινα τα χεράκια, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα τα ξεπλύνουμε καλά και θα τα βάλουμε μέσα σε μία κατσαρόλα. Έχουμε πλύνει εδώ τις φλιδίτσες, έχουμε βάλει μέσα στην κατσαρολίτσα. Τώρα θα βάλουμε και νεράκι. Να τα σκεπάζει, θέλουμε λίγο τις φλίδες όσο γίνεται. Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι, ξέρετε, ελαφριές και ανεβαίνουν, αλλά όταν τις κάνουμε έτσι με το χεράκι μας, βλέπετε, τις σκεπάζουμε. Τις σκεπάζει δηλαδή το νεράκι, δεν έχει θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα να τα βάλουμε στην φωτιά για να βράσουν. Θα μετρήσουμε 30 λεπτά αφού ξεκινήσει ο βρασμός. Τώρα έχει ξεκινήσει ο βρασμός, άρα από τώρα θα μετρήσουμε περίπου 30 λεπτάκια. Αυτά εδώ θα πάρουμε μια κουταλίτσα ξυλίνη και θα τα ανακατεύουμε έτσι ώστε να έρχονται αυτά που είναι πάνω να πηγαίνουν κάτω για να βράσουν όλα ομοιόμορφα. Έχει περάσει το μισάωρο, αλλά όμως θα προσέχουμε πάντα. Θα παίρνουμε εδώ και θα βλέπουμε εάν, να το δείξω καλύτερα, εάν εδώ οι φλιδίτσες βλέπετε είναι μαλακιά. Πρέπει δηλαδή να βαστάει, να μην είναι με το που το πατάμε παπναλιώνει. Πρέπει να έχει ελαφρώς μαλακώσει. Άρα πάει να πει αυτό ότι τώρα θα σβήσουμε τη φωτιά μας. Βλέπετε τώρα, θα ρίξουμε εδώ τις φλίδες μας. Θα το πετάξουμε αυτό το νεράκι. Εκεί. Θα το ξεπλύνουμε λίγο. Και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα βάλουμε μέσα σε μια λεκάνιτσα. Να τις βάλουμε παγωμένο νερό.
και μέσα σε αυτό το παγωμένο νερό θα τα αφήσουμε για 10 λεπτά. Έπειτα αυτό το νεράκι, μετά θα το πετάξουμε. Τώρα θα αφήσουμε αυτό εδώ, αφού πέρασαν τα 10 λεπτά, το νεράκι. Θα βάλουμε καθαρό νερό, παγωμένο, και θα τα αφήσουμε στο νερό, δηλαδή εδώ. Θέλουν εδώ μέσα στο νερό 24 ώρες, αλλά όμως πρέπει αυτό το νεράκι να το αλλάζετε κάθε 3 με 4 ώρες. Έτσι. 24 ώρες που εδώ έχουμε αφήσει τα περγαμόντα μας να ξεπικρίσουν μέσα στο νερό. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το σιρόπι. Για το σιρόπι θέλουμε 1 κιλό ζάχαρη και 2 ποτήρια του νερού νερό. Λοιπόν, θα βάλουμε το νερό μας εδώ στην κατσαρόλα. Βάλουμε και την τη ζάχαρη. Θα τα βάλουμε πάνω στην φωτιά και θα ανακατεύουμε εδώ το σιροπάκι μας μέχρι να λιώσει η ζάχαρή μας. Τώρα, όσο γίνεται το σιρόπι μας, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι εδώ να πάρουμε τις φλίδες από το περγαμόντο και να τις κάνουμε ρολό. Γι' αυτό θα χρειαστούμε οδοντογλυφίδες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα αρχίσουμε να το ρολάρουμε έτσι. Το παίρνουμε λίγο έτσι σφιχτά και σιγά σιγά και θα βάζουμε μια οδοντογλυφίδα εδώ, στη μέση. Και έτοιμο. Θα κάνουμε όλα μας έτσι τις φλιδίτσες από το περγαμόντο. Όπως βλέπουμε εδώ τώρα, το σιρόπι μας έχει αρχίσει και βράζει. Τώρα θα βάλουμε τα περγαμόντα εδώ που τα έχουμε φτιάξει, έτσι. Θα τα γυρίσουμε μέσα. Εδώ όμως τώρα θα σταματήσει ο βρασμός. Δεν πειράζει. Όταν πάλι ξεκινήσει λίγο ο βρασμός, τώρα θα την κουνήσουμε κιόλας λίγο, να πάνε έτσι παντού τα περγαμόντα. Όταν λοιπόν ξεκινήσει ο βρασμός, πάλι θα μετρήσουμε 10 λεπτάκια. Τώρα πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά, γιατί πέρασαν τα 10 λεπτά όπως είπαμε. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεπάσουμε το γλυκό μας με μία πετσετούλα εδώ. Ποτέ δεν θα σκεπάσετε το γλυκό με το καπάκι της κατσαρόλας. Θα τα αφήσετε έτσι εδώ με την πετσετούλα. Θα τα αφήσουμε για 12 ώρες μέχρι να παγώσει. Γιατί θα χρειαστεί πάλι να το ξαναβράσουμε, γιατί θα βγάλει εδώ το γλυκάκι μας. Θα βγάλει τα δικά του ζουμάκια. Όπως βλέπετε εδώ τα περγαμόντα έχουν βγάλει, δεν έχει δέσει καλά το σιροπάκι. Επομένως τώρα τα βάζουμε ξανά στη φωτιά να βράσουμε για 10 λεπτά. Θα μετρήσουμε 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός. Έτσι, και προς το τέλος, δηλαδή 3 με 4 λεπτά πριν το κλείσουμε, θα βάλουμε τον χυμό από μισό λεμόνι. Το γλυκάκι μας τώρα βράζει, εμείς θα βάλουμε εδώ, έχουμε 2 βαζάκια γυάλινα. Βλέπετε είναι του κιλού και μισόκιλα, με καπάκι σιδερένιο, έτσι, τα έχω που με πλύνει, τα έχουμε αφήσει και έχουν στεγνώξει. Θα τα βάλουμε μέσα στο φούρνο στους 100 βαθμούς πάνω κάτω στις αντιστάσεις για 15 λεπτά, γιατί πρέπει αυτά τα βαζάκια να ζεσταθούν, δηλαδή να αποστηρωθούν για να βάλουμε το γλυκό μέσα. Τώρα είναι η ώρα που θα βάλουμε τον χυμό του λεμονιού και θα το αφήσουμε για να 3 λεπτάκια και σβήνουμε την φωτιά μας. Το ανακοινούμε κιόλας λίγο έτσι εδώ την κατσαρολίτσα μας. Τώρα, όπως είναι εδώ καυτό το βαζάκι μας, γιατί μόλις το έχουμε βγάλει από το φούρνο, καυτό το γλυκό μας, δηλαδή που το κατεβάσαμε, που είναι και τα δύο ζεστά, μόλις δηλαδή τα έχουμε βγάλει, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε τώρα τα γλυκάκι μας, εδώ βλέπετε τις οδοντογλυφίδες, και θα το βάζουμε ένα-ένα μέσα στο βαζάκι, ώσπου να γεμίσει το βαζάκι μας. Μην το φοβόσαστε, πιάστε τις οδοντογλυφιδίτσες και πέφτουνε. Δεν θα τα βγάλετε τα βαζάκια, δεν θα τα βγάλετε όλα έξω από το φούρνο, θα βγάζετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επομένως, θα γεμίσουμε εδώ τώρα το βαζάκι με το γλυκάκι μας. Αφού γεμίσαμε το βαζάκι μας εδώ με τα γλυκάκια, τώρα θα πάρουμε μία κουταλίτσα και θα γεμίσουμε με σιρόπι το βαζάκι μας, μέχρι απάνω. Μην το φοβόσαστε, δεν παθαίνουν τίποτα. Και άμα τα κάνετε και με προσοχή, ούτε καν που καίγεστε. Αφού γεμίσαμε το βαζάκι μας με το σιρόπι, θα πάρουμε εδώ το καπάκι του. Θα το κλείσουμε καλά, σφιχτά. Κάτσε να το πιάσω λίγο με το χαρτάκι από κάτω. Να έχετε ένα χαρτάκι, μια πετσετούλα, ό,τι θέλετε εσείς, έτσι. Γιατί καίει το βάζω. Θα το κλείσετε καλά, σφιχτά.
Και αυτό που έχετε να κάνετε τώρα, θα το γυρίσετε ανάποδα σε μία πετσετούλα και θα το αφήσετε στην άκρη να παγώσει. Δεν το ενοχλείτε καθόλου. Το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο μας βαζάκι. Αφού τα έχουμε γεμίσει και τα έχουμε γυρίσει εδώ πάνω στην πετσετούλα, θα τα αφήσετε έτσι μέχρι να παγώσουν καλά. Δεν τα ενοχλείτε, τα βάζετε στην άκρη και δεν τα πειράζετε. Αυτό το κάνουμε γιατί με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται περισσότερο. Δηλαδή δεν χρειάζεται το γλυκό να το βάλετε στο ψυγείο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να το βάλετε στο ντουλάπι σας και όταν θα χρειαστείτε το βαζάκι το ανοίγετε και τότε αν έχει γλυκό μέσα το βαζάκι θα το βάλετε στο ψυγείο. Με αυτόν δηλαδή τον τρόπο απλά εξοικονομούμε χώρο μέσα από το ψυγείο μας και το γλυκό μας δεν παθαίνει τίποτα. Μπορεί έτσι το γλυκό να διατηρηθεί και 2 χρόνια και να τα ανοίξετε και να είναι σαν να το έχετε φτιάξει εκείνη τη στιγμή. Εδώ τα βαζάκια μας τώρα έχουν παγώσει καλά, έτσι. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι θα τα γυρίσουμε κανονικά εκεί και τώρα μπορούμε να το αποθηκεύσουμε μέσα στο ντουλάπι μας. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Αν σας άρεσε, κάντε μου ένα like, σας περιμένω και στα σχόλια. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε όλοι και όλες καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας!